Ειδήσεις μας σε τίτλους. Καταγραφή όλων των άπορων οικογενειών. Στόχος, η βοήθεια με διάφορους τρόπους από το Δήμο. Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής Παιδείας με την Υπουργό Νικόλα. Συζητήθηκαν τα προβλήματα παιδείας στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Το περασμένο Σάββατο και οι σοσιαλιστές της Δερόπολης έκλεξαν τον πρόεδρό τους. Ρίχτηκαν οι πρώτες υπογραφές. Κυνηγάει νέα ταλέντα η Λιουφτετάρη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε και στη σημερινή μας εκπομπή. Ας παρακολουθήσουμε αναλυτικά το δελτίο ειδήσεων. Την καταγραφή όλων των άπορων οικογενειών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες έχει στόχο ο Δήμος Δερόπολης. Σε σύσκεψη με τους πρόεδρους των κοινοτήτων, ο υπεύθυνος κοινωνικής βοήθειας του Δήμου Τάκης Μεϊντής ζήτησε από τους κοινοτάρχες τον κατάλογο για την κάθε κοινότητα. Την καταγραφή όλων των άπορων οικογενειών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες έχει στόχο ο Δήμος Δερόπολης. Σε σύσκεψη με τους πρόεδρους των κοινοτήτων, ο υπεύθυνος κοινωνικής βοήθειας του Δήμου, Τάκης Μεϊντής, ζήτησε από τους κοινοτάρχες τον κατάλογο για την κάθε κοινότητα. Σύμφωνα με τον κύριο Μεϊντή, η καταγραφή αυτή γίνεται ώστε ο Δήμος, με τις δυνατότητες που έχει, να βοηθήσει με διάφορους τρόπους αυτά τα άτομα και αυτές τις οικογένειες. Ο Δήμος Δερόπολης σήμερα σε συνάντηση που είχε με τους κοινοτάρχες όλων των χωριών συζητήσαμε για την οικονομική βοήθεια που μερικές οικογένειες στο Δήμο της Δερόπολης δεν έχουν τα απαιτούμενα για να περάσουν για μια βοήθεια. Και επήραμε από τους κοινοτάρχες τα δεδομένα και θα τα πάρουμε και αυτά στη συνέχεια ότι ο Δήμος Δερόπολης για αυτές τις οικογένειες που δεν έχουν δυνατότητες, θα με οικονομική βοήθεια ή με άλλους τρόπους, αυτές οι οικογένειες θα τις βοηθήσουμε όσο μπορέσουν. Εκείνο που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι το γεγονός ότι με τη σημερινή κρίση που περνάει η Ελλάδα, μετά το κόψιμο και των συντάξεων, είναι πολλές οικογένειες και στο Δήμο Δερόπολης, οι οποίες δεν έχουν από τον ήλιο μοίρα. Και μια τέτοια πρωτοβουλία του Δήμου είναι στη σωστή κατεύθυνση. Η Συντονιστική Επιτροπή για την Παιδεία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας συναντήθηκε στις 25 Πέμπτου 2016 με την Υπουργό Παιδείας της Αλβανίας, κυρία Λιντίτα Νικόλα, παρουσία και του πρέσβη της Ελλάδας Ατήρενα, κυρίου Λεωνίδα Ροκανά. Στη σύσκεψη αυτή συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η παιδεία στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Η Συντονιστική Επιτροπή για την Παιδεία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας συναντήθηκε στις 25 Πέμπτου 2016 με την Υπουργό Παιδείας της Αλβανίας, κυρία Λιντίτα Νικόλα, παρουσία και του πρέσβη της Ελλάδας Ατήρενα, κυρίου Λεωνίδα Ροκανά. Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο στα Τήρανα, εκτός της Υπουργού συμμετείχε πολυμελής ομάδα εμπειρογνωμόνων αρμοδίων διευθύνσεων όπως της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Μειονοτήτων και Διασποράς, οι Διευθύντριες Εκπαίδευσης Περιφερειών Αυλώνας και Αργυροκάστρου και άλλοι. Από πλευράς της Συντονιστικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας συμμετείχαν ο Γενικός Πρόεδρος της Ομόνοιας κ. Λεωνίδας Παπάς, ο Υπεύθυνος του Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου κ. Παναγιώτης Μπάρκας, ο Πρόεδρος του ΜΕΓΑ κ. Χριστάκης Κίτσος, ο Βουλευτής Βαγγέλης Τάβος, ο Δήμαρχος Δερόπολης κ. Αχιλλίας Δέτσικας και ο Δήμαρχος Χίμαρας κ. Γιώργος Γκόρος. Η κυρία Νικόλα χαρακτήρισε την συνάντηση αυτή ιστορική, εξέφρασε την πολιτική της βούληση για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν την παιδεία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, δήλωσε την πρόθεσή της να αναλάβει ίδια πρωτοβουλία για την κατάρτιση διαπολιτιστικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή των μειονοτικών σχολείων και τέλος εξέφρασε την αισιοδοξία ότι τα μειονοτικά σχολεία όχι μόνο δεν θα υπολείπονται σε κάτι, αλλά θα αποτελούν πρότυπα σχολεία της χώρας. Τα μέλη της Επιτροπής εξέθεσαν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η παιδεία στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Το περασμένο Σάββατο, στα Σοφράτικα, τα μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην περιοχή της Δερόπολης ψήφισαν για τον τοπικό τους πρόεδρο. Μετά την ψηφοφορία, πρόεδρος αναδείχθηκε ο Δημήτρης Στόλης από το χωριό Τεριαχάτες. Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Αλβανίας, το οποίο κυβερνά σήμερα τη χώρα, το περασμένο Σάββατο και στους τρεις δήμους του νομού, τα μέλη της ευρείας συνέλευσης του κόμματος έκλεξαν με την ψήφο τους τους προέδρους για τα επόμενα 4 χρόνια μέχρι το επόμενο συνέδριο.
και τα μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην περιοχή της Δερόπολης κατέβηκαν στις κάλπες που είχαν στηθεί στα Σοφράτικα. Με την ψήφο τους έκλεξαν πρόεδρο τον Δημήτρη Τόλη από το χωριό Τεριαχάτες της Κάτω Δερόπολης. Μετά την εκλογή του, ο κύριος Τόλης ευχαρίστησε στα μέλη της ευρείας συνέλευσης του κόμματος που του εμπιστεύτηκαν αυτό το καθήκον και υποσχέθηκε να ανταποδώσει με τη δράση του αυτή την εμπιστοσύνη. Εν ώψη της ανασυγκρότησης της Νέας Λιουφτετάρη, που η διοίκησή της επιδιώκει να αφήσει ίχνη και στη Super League του αλβανικού ποδοσφαίρου, ρίχτηκαν και οι πρώτες υπογραφές στα συμβόλια. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προσέλκυση νέων ταλέντων για μια ομάδα που θα έχει συνέχεια. Εν ώψη της ανασυγκρότησης της Νέας Λιουφτετάρη, που η διοίκησή της επιδιώκει να αφήσει ίχνη και στη Super League του αλβανικού ποδοσφαίρου, ρίχτηκαν και οι πρώτες υπογραφές στα συμβόλια με τους παίχτες τους οποίους έχουν επιλεγεί να παραμείνουν στην ομάδα. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, από τους παίχτες της ποδοσφαιρικής σεζόν που μόλις έληξε, έχουν επιλεγεί να παραμείνουν μία ενδεκάδα από τους 22 που είχε η ομάδα, ενώ οι υπόλοιποι θα αναζητηθούν τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Εκείνο που επιδιώκει η διοίκηση της Λιουφτετάρη είναι το κυνήγι νέων ταλαντούχων παιχτών όχι μόνο στο Αργυρόκαστρο αλλά και γενικά στο σημερινό αλβανικό ποδόσφαιρο, και αυτό διότι πιστεύει και εργάζεται ώστε η νέα Λιουφτετάρη να μην είναι περαστική από την Super League αλλά να αφήσει ίχνη σε αυτή την κατηγορία όπως έκανε παλιά και πως ανήκει σε μια ομάδα της πόλης με παράδοση στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και αναμένεται να αναλάβει την ομάδα κατά πάσα πιθανότητα ξένος προπονητής. Η νέα Λιουφτετάρη χτίζεται βαθμιδών και θα είναι έτοιμη εν καιρός ώστε να πρωταγωνιστήσει και στη Super League. Κυρίες και κύριοι, το κύριο θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχει να κάνει με τα παιδιά. Την περασμένη Τετάρτη, στις 1 Ιουνίου, ήταν η γιορτή των παιδιών. Τα παιδιά του χώρου μας είχαν συγκεντρωθεί στην Δερβιτσιάνη. Την περασμένη Τετάρτη, 1 Ιουνίου, στην ημέρα του παιδιού, τα σχολεία της Δερβιτσιάνης, του Γλωσσικού Λύκειου Αργυροκάστρου και του Βουλιαρατίου έδωσαν στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Δερβιτσιάνης καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Στην εκδήλωση αυτή, εκτός από τους μαθητές των σχολείων, παρευρέθηκαν και πολλοί γονείς. Παρόν και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, ο κύριος Βασίλειος Τόλιος, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Δερόπολης, Μιχάλης Μάνος, καθώς και η Διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύρυνσης Παιδείας, Λίντι Ταρόβα. Συντονιστής του καλλιτεχνικού προγράμματος ήταν ο Αντώνης Τούνης. Σήμερα οργανώνεται η εκδήλωση όπως και κάθε χρόνο για την πρώτη του μηνός, 1η Ιουνίου, που είναι η μέρα του παιδιού. Του μαθητή, του παιδιού δηλαδή, και να ευχηθούμε και καλό μήνα σήμερα, γιατί έχουμε και καλό μήνα. Αυτή η εκδήλωση με πρωτοβουλία της Διεύρυνσης Παιδείας, με τα τρία τα σχολεία τα ελληνικά, Αργυρόκαστρο, Δερβιτσιάνη και Μπουλεράτη, σήμερα οργανώνεται αυτή η εκδήλωση πιο πολύ για να μπορέσουμε να κλείσουμε χαρούμενα το σχολικό έτος του 2015-2016. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο καλλιτεχνικό αυτό πρόγραμμα ήταν πολύ συγκινημένοι και αυτοί τους τη συγκίνηση δεν έκρυψαν ούτε μπροστά στην κάμερα της εκπομπής μας. Ναι, σήμερα είναι η μέρα του παιδιού και ήρθαμε εδώ να κάνουμε ένα χορευτικό και να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή τη μέρα. Σήμερα το σχολείο μας μαζί με όλα τα άλλα τα σχολεία οργανώνει αυτή τη γιορτή, επειδή σήμερα γιορτάζουμε τη γιορτή του παιδιού. Θα χορέψουμε και έχει ένα πολυφωνικό που θα κάνουν τα παιδιά, αυτά. Πόσα άτομα είστε στο γκρουπ του σχολείου σας? Του σχολείου μας, ναι. Είμαστε 10 άτομα. Κάνουμε πρόβες κάθε εβδομάδα και πηγαίνουμε σε διάφορες εκδηλώσεις. Πού ακριβώς κάνετε δοκιμές, με δάσκαλο ή κάνετε μόνοι σας δοκιμές? Ναι, με τον δάσκαλο τον Τούνη. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα άρεσε πολύ στους παρευρισκόμενους, το οποίο και καταχειροκροτήθηκε. Ξεχώρισαν ειδικά οι μικρούλιδες, αλλά και οι χοροί και ένα πολυφωνικό τραγούδι. Στο τέλος της εκδήλωσης χαιρέτησαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, ο κύριος Τόλιος, η Διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύρυνσης Παιδείας, κυρία Ρόβα, και ο Αντιδήμαρχος Δερόπολης, κύριος Μάνος. Είναι η γιορτή του παιδιού. Χρειαζόμαστε αυτές τις
ψυχολογική δική μα, το μεγαλύτερο να τα πάρουμε όλα για να τιμήσουμε τα παιδιά, να δώσουμε, να δείξουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει σήμερα τα παιδιά και εδώ και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε υποχρέωση εμείς οι μεγαλύτεροι να τους δίνουμε και να τους επιτρέπουμε να χαμογελάνε, να δημιουργούμε εκείνες τις συνθήκες και τις περιστάσεις που δεν θα μπουν από πολύ νωρίς στις κοτούρες, επιτρέψτε μου τη λέξη, και στα βάσανα των μεγαλύτερων. Νομίζω ότι και οι καιροί, ειδικά αυτές τις ημέρες και που διανύουμε, είναι ακόμη πιο επίκαιρο το πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε αυτές τις δυνατότητες στα παιδιά μας. Γνωρίζετε οι μεγαλύτεροι ότι η προσφυγική κρίση που υπάρχει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει 10.000 παιδιά τα οποία είναι είτε ασυνόδευτα είτε χαμένα. Καταλαβαίνετε το μέγεθος του αριθμού αλλά και το πόσο ποιοτικά σημαντικό είναι αυτό το πρόβλημα στους καιρούς μας τους σύγχρονους, του χρήματος και του πλούτου και των ανέσεων, να έχουμε αυτά τα αναχρονιστικά, θα έλεγα, προβλήματα, παιδιά τα οποία να έχουν χάσει ή να αναζητούν τους γονείς τους ή ακόμη χειρότερα, να έχουν χαθεί και ήδη. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε υπέρτατο χρέος να δώσουμε στις απαρχές της ζωής των παιδιών μας ό,τι πιο θετικό υπάρχει. Γνωρίζουμε όλοι ότι η ψυχολογία του ανθρώπου διαμορφώνεται κρίσιμα στην παιδική ηλικία από τα ερεθίσματα που θα τους δώσουμε. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους σας, στους γονείς, στους δασκάλους, στα παιδιά και τη διεύθυνση παιδείας που πάντα είναι κοντά σας, στην Δημαρχία που κάνει ό,τι μπορεί και πιστεύω ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Ποτέ δεν θα είναι το τελικό προϊόν που θα μας ικανοποιήσει, αλλά πρέπει συνεχώς να προχωράμε προς το καλύτερο, ώστε να δώσουμε στα παιδιά αυτά μια καλή ευκαιρία στη ζωή τους, ώστε και αυτά αργότερα με τις σοφές αποφάσεις που θα παίρνουμε από υπεύθυνες θέσεις να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο. Συγχαρητήρια σε όλους τους, καλή δύναμη και χρόνια πολλά. Ας παρακολουθήσουμε μαζί το καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
κύριοι, εδώ τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή, την ίδια όπως πάντα ώρα. Ως τότε, να είστε όλοι καλά. Ειδήσεις μας σε τίτλους. Καταγραφή όλων των άπορων οικογενειών. Στόχος η βοήθεια με διάφορους τρόπους από το Δήμο. Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής Παιδείας με την Υπουργό Νικόλα. Συζητήθηκαν τα προβλήματα παιδείας στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Το περασμένο Σάββατο και οι σοσιαλιστές της Δερόπολης έκλεξαν τον πρόεδρό τους. Ρίχτηκαν οι πρώτες υπογραφές. Κυνηγάει νέα ταλέντα η Λιουφτετάρη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε και στη σημερινή μας εκπομπή. Ας παρακολουθήσουμε αναλυτικά το δελτίο ειδήσεων. Την καταγραφή όλων των άπορων οικογενειών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες έχει στόχο ο Δήμος Δερόπολης. Σε σύσκεψη με τους πρόεδρους των κοινοτήτων, ο υπεύθυνος κοινωνικής βοήθειας του Δήμου Τάκης Μεϊντής ζήτησε από τους κοινοτάρχες τον κατάλογο για την κάθε κοινότητα. Την καταγραφή όλων των άπορων οικογενειών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες έχει στόχο ο Δήμος Δερόπολης. Σε σύσκεψη με τους πρόεδρους των κοινοτήτων, ο υπεύθυνος κοινωνικής βοήθειας του Δήμου, Τάκης Μεϊντής, ζήτησε από τους κοινοτάρχες τον κατάλογο για την κάθε κοινότητα. Σύμφωνα με τον κύριο Μεϊντή, η καταγραφή αυτή γίνεται ώστε ο Δήμος, με τις δυνατότητες που έχει, να βοηθήσει με διάφορους τρόπους αυτά τα άτομα και αυτές τις οικογένειες. Ο Δήμος Δερόπολης σήμερα σε συνάντηση που είχε με τους κοινοτάρχες όλων των χωριών συζητήσαμε για την οικονομική βοήθεια που μερικές οικογένειες στο Δήμο της Δερόπολης δεν έχουν τα απαιτούμενα για να περάσουν για μια βοήθεια. Και επήραμε από τους κοινοτάρχες τα δεδομένα και θα τα πάρουμε και αυτά στη συνέχεια ότι ο Δήμος Δερόπολης για αυτές τις οικογένειες που δεν έχουν δυνατότητες, θα με οικονομική βοήθεια ή με άλλους τρόπους, αυτές οι οικογένειες θα τις βοηθήσουμε όσο μπορέσουν. Εκείνο που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι το γεγονός ότι με τη σημερινή κρίση που περνάει η Ελλάδα, μετά το κόψιμο και των συντάξεων, είναι πολλές οικογένειες και στο Δήμο Δερόπολης, οι οποίες δεν έχουν από τον ήλιο μοίρα. Και μια τέτοια πρωτοβουλία του Δήμου είναι στη σωστή κατεύθυνση. Η Συντονιστική Επιτροπή για την Παιδεία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας συναντήθηκε στις 25 Πέμπτου 2016 με την Υπουργό Παιδείας της Αλβανίας, κυρία Λιντίτα Νικόλα, παρουσία και του πρέσβη της Ελλάδας Ατήρενα, κυρίου Λεωνίδα Ροκανά. Στη σύσκεψη αυτή συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η παιδεία στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Η Συντονιστική Επιτροπή για την Παιδεία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας συναντήθηκε στις 25 Πέμπτου 2016 με την Υπουργό Παιδείας της Αλβανίας, κυρία Λιντίτα Νικόλα, παρουσία και του πρέσβη της Ελλάδας Ατήρενα, κυρίου Λεωνίδα Ροκανά.